καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και σαν πρόεδρος και σαν εργαζόμενος, αλλά και σαν ένας εν δυνάμει απολυμμένος από την εταιρεία Μαλαματίνα, να ευχαριστήσω για τη μέχρι στιγμής στήριξη, υποστήριξη του αγώνα που δίνουμε, όλους τους συναδέλφους πρώτα του Σωματείου Μαλαματίνα, κατά δεύτερον του κλάδου και κατά τρίτον της εργατικής τάξης της Θεσσαλονίκης. Ακόμη όλους τους βουλευτές, πολιτευτές που με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κόμμα στηρίζουν και κάνουν πιο δυνατό τον αγώνα μας, καθώς επίσης και το καταναλωτικό κοινό, που δεν σας κρύβω ότι μας έχει εντυπωσιάσει με τη στήριξη του αγώνα, αλλά και όλες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πραγματικά και μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είτε λέγονται ίντερνετ, Facebook κτλ., πραγματικά μας έχουν δώσει περισσότερη δύναμη από αυτή που έχουμε. Θα πω 2-3 κουβέντες ενημερώνοντας όλα τα σωματεία που βρίσκονται σήμερα εδώ, τα διοικητικά συμβούλια, και μετά θα περάσουμε και στην τοποθέτηση των συναδέλφων από το εργατικό κέντρο και από τη ΓΕΣΕΕ που βρίσκονται σήμερα εδώ. Καθώς επίσης και οτιδήποτε ερωτήσεις θέλετε να κάνετε, είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε. Η εταιρεία Μαλαματίνα, όπως γνωρίζετε, είναι μια πάρα πολύ παλιά εταιρεία, η οποία λειτουργεί για πάνω από 125 χρόνια. Μια εταιρεία που βασίζεται κυρίως στο προϊόν που παράγει και κυκλοφορεί στην αγορά και απευθύνεται στον λαϊκό κόσμο. Απευθύνεται δηλαδή εκεί που προερχόμαστε και εμείς. Το σωματείο εδώ υπάρχει 30 χρόνια. Έχουμε 30 χρόνια υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Οι περισσότεροι συνάδελφοι λειτουργούν και δουλεύουν εδώ πάνω από 20, 25 και 30 χρόνια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια μάλλον, η Μαλαματίνα, να ξέρετε καταρχάς, ότι ήταν πάντα και είναι διώσιμη κερδοφόρα εταιρεία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι μπορεί να έχει κύκλο εργασιών με τα σημερινά δεδομένα 11 εκατομμύρια. Τα έξοδα λειτουργικά και γενικά όλα τα έξοδα δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια. Τώρα θα μου πείτε, μα πώς έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση έφτασε από την, θα έλεγα, κακοδιαχείριση των δανείων που πήρανε η προηγούμενη διοίκηση, τα οποία όμως, το λέω ρητά και κατηγορηματικά, δεν μπήκαν σε επενδύσεις, αλλά κλαπήκαν με κεφαλαία γράμματα. Και τι εννοώ. Όντως υπήρξε ένας μεγάλος δανεισμός της εταιρείας για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, για να εξυγχρονιστεί και να γίνει, όπως μας είχαν πει, όμιλος εταιριών. Αγοράστηκε η δουλειά η οποία υπερκοστολογήθηκε και υπερτιμολογήθηκε. Μία επένδυση που λένε ότι έφτασε, θα ξεκινούσε στα 2 εκατομμύρια, όταν μπήκαν οι ορκωτοί λογιστές βρήκαν ότι χρεώθηκε 8 εκατομμύρια. Παρατηρηθήκαν να υπάρχει μία έτσι μεγάλη ευχέρεια στις διακοπές των ιδιοκτητών με αεροπλάνα, με κότερα και με βίλες και με μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, αντί να γίνουν επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της ήδη κερδοφόρας εταιρείας, κλάπηκαν τα λεφτά και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Η επιλογή της πτώχευσης και η επιλογή της εξυγίανσης. Τηρήθηκαν όλες τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν από τον νόμο και από τις τράπεζες. Προτιμήθηκαν 5 εταιρείες ως επενδυτές. Από αυτήν επιλέχθηκε η εταιρεία Mantis, η οποία είναι των αδερφών Κρομίδα, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, μια εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι μια εταιρεία logistic. Δεν σας κρύβω ότι το σωματείο και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος, μάλιστα έχω εδώ και τους δικηγόρους, σε συνεργασία με τους δικηγόρους μας, κάναμε παράσταση στο δικαστήριο υπέρ της πρότασης των αδερφών Κρομίδα για εξυγίανση, βάζοντας
ως προϋπόθεση η οποία αναφέρεται μέσα στην απόφαση που πήρε τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για να τελικά δώσουν την εταιρεία στο Group Mandis, η οποία απόφαση είναι και έγγραφη και προφορική κατάθεση, έλεγε το εξής, ότι συμφωνούμε με την προσπάθεια εξυγίανσης από τη στιγμή μάλιστα που δεν θίγονται θέσεις εργασίας και κεκτημένα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Με αυτή την προϋπόθεση δεν συμφωνούμε. Θα σας πω και το εξής, ότι όταν μια εταιρεία πήρε για να κάνει τη μελέτη των ορκωτών λογιστών, για να κάνει τη μελέτη για την εταιρεία, για την Μαλαματίνα, μας ζήτησαν όλες τις συμβάσεις που από το 1993 υπογράφαμε με την Μαλαματίνα. Όπως επίσης και όλα τα μισθολόγια μας. Και αυτό το αναφέρω γιατί. Γιατί όταν βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου, αυτά τα στοιχεία οι νέοι ιδιοκτήτες αλλά και το πρόγραμμα εξυγίανσης γνωρίζαν το τι ακριβώς κοστολόγιο έχουν και το τι ακριβώς κοστίζουμε και ποιοι είμαστε. Έτσι λοιπόν δεν μπορούν να επικαλούνται ότι είμαστε ακριβοί, γιατί το ξέρετε. Με αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν δόθηκε η εταιρεία στην εταιρεία Mandis κατ' επέκταση στα αδέρφια Ακρομήτους. Ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα εδώ. Κάψει για 2+1 χρόνο στην προσπάθειά μας σε εισαγωγικά να βοηθήσουμε την εταιρεία μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση η οποία συμπεριλάμβανε μειώσεις 20% στους μισθούς, θέλοντας πραγματικά να βοηθήσουμε την εταιρεία. Αυτό η συλλογική σύμβαση έλεγε 28 Δευτέρου φέτος. Τελείωσε η μετενέργεια και κατά τη διάρκεια της μετενέργειας έγιναν συναντήσεις και συζητήσεις για την υπογραφή νέας σύμβασης. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ είχα φτάσει στο σημείο κάποια φορά ρωτώντας μου οι συνάδελφοι πού βρισκόμαστε πρόεδρε να πω ότι είδαμε γκρίζο καπνό. Δυστυχώς όμως φάνηκε και τελικά τα έγγραφα που μας δίναν κάθε φορά που πηγαίναμε ότι είχαν ένα οργανωμένο σχέδιο για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Κάθε φορά που πηγαίναμε, ενώ την προηγούμενη φορά συζητούσαμε και είχαμε συμφωνήσει ορισμένα ζητήματα, μας τα ξαναβάζανε αλλά μας προσθέταν και άλλα. Αντιληφθήκαμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση. Προχωρήσανε στο δεύτερο σχέδιο, στο δεύτερο παράρτημα του σχεδίου, να υπάρξει μία οικειοθελή αποχώρηση, μάλλον ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, δήθεν πρημοδοτώντας κάποιους συναδέλφους, όμως αυτό το σχέδιο έλεγε το εξής, ότι όποιος πάει και κάνει αίτηση, η αίτηση είναι αίτηση ενδιαφέροντος για να μπει στο σχέδιο. Και εκεί μέσα ανέφερε ρητά και κατηγορηματικά ότι όποιος κάνει αίτηση θα εξετάσει η εταιρεία την αίτηση και εφόσον κρίνει θα την κάνει δεχθεί και τον χρόνο που θα την αποφασίσει να κάνει δεκτή τότε θα την ανακοινώσει. Ανάλογα λέει με τις ανάγκες της εταιρείας. Δηλαδή πάω εγώ σήμερα κάνω την αίτηση, βλέπουνε ποιος είμαι, λένε σε χρειαζόμαστε 1-2 μήνες και μετά από 2 μήνες λέμε τώρα δεν σε χρειαζόμαστε, τώρα μπορείς να φύγεις. Το πιο θα έλεγα όμως τραγικό είναι το εξής, ότι έβαζε έναν όρο κάτω ότι θα υπογράψεις οικειοθελή αποχώρηση, δηλαδή εθελούσια έξοδο που σημαίνει απόλυση χωρίς προειδοποίηση, άρα 100% της αποζημίωσης, αλλά οικειοθελή αποχώρηση. Έτσι λοιπόν να μην μπορείς ούτε καν ταμείο ανεργίας να πάρεις. Εμείς σαφώς και δεν δεχθήκαμε κάτι τέτοια πράγματα ούτε σαν σωματείο ούτε καν μπήκαμε στη συζήτηση. Αφού δεν τους βγήκε και αυτό το σχέδιο, προχωρήσαν στο αμέσως επόμενο που ήταν η εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη περί ατομικών συμβάσεων. Ένας νόμος που ίσχυε από παλιά αλλά τώρα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό.
σε ατομικές συμβάσεις. Επειδή έγινε και μία, υπήρξαν το Σαββατοκύριακο κάποια δημοσιεύματα, θα ήθελα στο τέλος να σχολιάσουμε και αυτά και να σας πούμε και τη θέση του Σωματείου. Θα πω το εξής, ότι όντως κάποιοι υπογράψανε. Από το Σωματείο υπογράψαν 7 άτομα. Δεν υπογράψαν ο αριθμός 52 όπως αναφέρει. 52 άτομα είναι ενδεχομένως τα άτομα από το Φάρο Αυλίδος, σίγουρα τα διευθυντικά στελέχη όλα γύρω στα 15 τον αριθμό, σίγουρα με τις 5 πρώτες απολύσεις κάνανε μέσα στις απολύσεις παράνομα και καταχρηστικά και μέσα σε απεργία προσλήψεις 9 ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν στις ίδιες θέσεις με τους απολυμένους, γι' αυτό λέμε είναι παράνομες και καταχρηστικές, άρα και αυτοί υπογράψανε, και ορισμένα άτομα από τα γραφεία. Από μέλη μας υπογράψανε 7 άτομα τον αριθμό και όλοι οι άλλοι δεν υπογράψανε. Έτσι λοιπόν ο αριθμός που λέει ότι από τους 86 που αμφισβητούμε το νούμερο 86 υπογράψαν η πλειοψηφία που είναι 52 δεν είναι έτσι. Γιατί οι 52 από το σωματείο είναι 9 άτομα στο σύνολο. Έτσι λοιπόν και αυτό το διαψεύδουμε και λέμε ότι πραγματικά δεν υφίσταται αυτό το νούμερο που λένε. Εμείς λοιπόν προχωρήσαμε σε μια τελευταία συνάντηση με την εταιρεία καταθέτοντας πρόταση συγκεκριμένη για το πώς μπορεί να προχωρήσει η εταιρεία που ξανααναφέρω και σήμερα είναι κερδοφόρα. Αυτή η πρόταση είχε να κάνει με το εξής. Είχε να κάνει με το τμήμα των οδηγών βοηθών και πολιτών, με τους χειριστές Clark αλλά και με την παραγωγή. Ήταν συγκεκριμένοι και όταν μας ανέφεραν τα στοιχεία ότι αυτά τα δύο τμήματα είναι ακριβά, μας ανέφεραν στοιχεία τα οποία τα είχαν βγάλει από το έτος 19 και 21, ένα-δύο χρόνια τα οποία ήταν μέσα στον κορονοϊό, όπως αντιλαμβάνεστε λίγα δρομολόγια, λίγη δουλειά, άρα δεν μπορούσαν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Παρόλο που τους προτείναμε για άλλα δύο χρόνια μείωση 20%, μείωση 20% και στο τέλος της διετίας να καθίσουμε κάτω, να κρατήσουμε τα στοιχεία και εκεί να ξαναδούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε την εταιρεία, αυτοί ούτε αυτό το δεχθήκαν. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε στην κατάθεση και επίσημα της πρότασής μας και επειδή πάλι επανέρχομαι στα άρθρα που δημοσιεύσαν οι αδερφοί Κρομίδα, λένε ότι κάποιοι συνάδελφοι από το τμήμα των πολιτών οδηγών δεχθήκανε το σχέδιο ηθικιωθελούς αποχώρηση και το πήραν. Και αναφέρονται σε δύο συγκεκριμένους συναδέλφους. Είναι ο Παύλος ο Παυλίδης και ο Αντώνης ο Ζαφυρίδης. Είναι δύο συνάδελφοι που από την αρχή εμείς σαν σωματείο, διευκολύνοντας το πρόγραμμα, διευκολύνοντας το τμήμα των πολιτών οδηγών, επειδή ο ένας έβγαινε τον Οκτώβριο σε σύνταξη και ένας έβγαινε του χρόνου τέτοια εποχή, προτείναμε στην εταιρεία να αποχωρήσουν ώστε να ελαττωθεί το τμήμα, γιατί ήταν οι δύο πιο παλιοί συνάδελφοι και κατ' επέκταση ήταν και πιο ακριβοί. Κάναν χρήση. Εμείς τους είπαμε να κάνουν χρήση του προγράμματος για να διευκολύνουν για ακόμη μία φορά την εταιρεία. Τελικά αποδεικνύεται ότι το λιοντάρι όσο το ταΐζεις το ανοίγει όρεξη παρά το κόβεται. Έτσι λοιπόν φτάσαν και στο τελευταίο στάδιο, μπήκαμε μέσα, δεν διαβάσαν καν την πρότασή μας, αυτή δηλαδή που έβαζε σε μία σειρά το Τμήμα Πολιτών Οδηγών και τους χειριστές Clark και μας είπανε φάτσα κάρτα ότι εμείς αποφασίσαμε να κλείσουμε σε πρώτη φάση το Τμήμα των Πολιτών Οδηγών, να καταργήσουμε, σε δεύτερη φάση θα περάσουμε στο Τμήμα των Χειριστών Clark και μετά θα κάνουμε και κάποιες αναδιαθρώσεις μέσα στο τμήμα παραγωγής. Όπως αντιλαμβάνεστε, το σχέδιό τους προχωρούσε, έχοντας από πίσω, έτσι νομίζουν, και κυβερνητικά στελέχη που είναι ενδεχομένως φύλλα προσκύμενοι, αλλά και για να μην κατηγορηθώ για μήνυση, για οτιδήποτε, για συκοφαντική δυσφήμιση, θα πω τούτο, ότι ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών είναι παντρεμένος με την αδερφή ενός υπουργού της νέας δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, να πω καλύτερα, του κυβερνώντος κόμματος, του κυρίου Σκρέκα. Δεν λέω ότι επηρεάζει προς Θεού. Όχι, δεν το λέω αυτό.
Δεν λέω ότι μπορεί να στηρίζονται εκεί. Όχι, δεν το λέω. Απλά είναι ένα γεγονός που το αναφέρω. Όποιος θέλει, ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς λοιπόν αμέσως προχωρήσαμε, όχι προς ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Όπως στηρίξαμε το σχέδιο εξυγίασης, στηρίζουμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων σαν σωματείο, σαν ομοσπονδία, σαν κλάδος και σαν εργατική τάξη. Προχωρήσαμε στην κήρυξη και αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη εβδομάδα που διανύουμε στην κήρυξη επαναλαμβανόμενων 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων. Γιατί θεωρούμε ότι και οι πρώτες αλλά και οι δεύτερες απολύσεις, 5 τον αριθμό και 10 τώρα 15, είναι και εκβιαστικές, γιατί με αυτές προσπαθούν να εκβιάσουν το σωματείο και τους εργαζόμενους να υπογράψει όχι καλή επιχειρησιακή σύμβαση, να υπογράψει ατομικές συμβάσεις. Πώς κατάφεραν μερικοί να υποκύψουν σε αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες και εκβιαστικές και τέλος πάντων φάνηκαν και αυτοί ποιοι είναι. Όμως όλοι πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι την προδοσία πολύ αγάπησαν, τον προδότη κανένας. Και κλείνοντας για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Όχι απλά θα κάνουμε 15 Αύγουστο εδώ, όχι απλά θα κάνουμε αν χρειαστεί και έκθεση εδώ τον Σεπτέμβριο ή θα γιορτάσουμε τους Δημήτρητες, τους φίλους μας, αλλά και το όχι του 28 Σεπτεμβρίου εδώ, αν χρειαστεί. Είμαστε αποφασισμένοι και το έχουμε δείξει και με τη Χένιγκερ, 87 μέρες έξω από το εργοστάσιο, και με τους αδερφούς Γεωργιάδη και με την Coca-Cola και όπου αλλού χρειάστηκε, ότι μπορούμε τα Χριστούγεννα, η γυναίκα μου κάνει φανταστική μαγειρίτσα που την έμαθε από τη μάνα μου, να σας προσφέρουμε σε όλους και μαγειρίτσα τα Χριστούγεννα εδώ αν χρειαστεί. Θα σας διαβάσω μόνο αυτό. Ακούστε, 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 ακούστε τι η εταιρεία, καταρχάς θα σας διαβάσω γιατί φτάσαμε εδώ. Είναι η πρώτη πρόταση της εταιρείας. Όσον αφορά την ισχύουσα επιχειρησιακή σύμβαση, είναι σαφές ότι αυτή λήγει 28 Δευτέρου. Ακολούθηση ισχύς των όρων αυτών παρατείνεται με βάση ένα τρίμηνο ως ανώμημα ισχύου. Σε περίπτωση που το Σωματείο Εργαζομένων προτείνει νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και δεν υπάρξει συμφωνία μέσα στα χρονικά πλαίσια, θα εφαρμοστούν στο αρχαίρι ό,τι προβλέπεται από την ΠΙΣ 612 από ο νόμος 1876-90. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι από τότε είχαν μία προδιάθεση να πούνε ότι δεν θα τα βρούμε. Πρόταση της εταιρείας 30 τέλος του 7. Πέρα από ό,τι λέει, σας διαβάζω χαρακτηριστικά. Η παρούσα παροχή του χρονοεπιδόματος 3-13 που αναφέρεται στα χρονοεπιδόματα που δημιουργούνται με προϋπόθεση να είσαι στην εταιρεία, είτε λέγονται τριετίες είτε πενταετίες, λέει, η παρούσα παροχή αποτελεί ελευθέρα ανακλητή οικειοθελή παροχή την οποία η εταιρεία επιφυλάσσεται να διακόψει οποιοδήποτε στο μέλλον. Ένα. Δεύτερο. Πριν δεύτερου δρομολογίου και πριν ποσοστών, το ίδιο. Αποτελούν ελεύθερες ανακλητές οικειοθελές παροχές τις οποίες η εταιρεία επιφυλάσσεται να διακόψει οποτεδήποτε στο μέλλον. Οικειοθελής παροχή. Όλα τα επιδόματα να μπουν σε ένα επίδομα οικειοθελούς παροχής. Ποια είναι αυτά? Διαχειριστικών λαθών, λογιστικών, εξομάλυνσης, επίδομα εγάμων, πολυετίας, επίδομα στον ίδιο εργοδότη, επιμίσθιο και τριετίες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να περικόψει την ως άνωνα φερόμενη και συμφωνημένη οικειοθελή παροχή οποτεδήποτε. Αυτά λοιπόν και όλα τα έχω σημειωμένα ένα-ένα, ήταν η πρόταση της εταιρείας που διαφημίζει ότι ήταν μία πρόταση για καλή υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Κατηγορούν και λένε ότι δεν είναι νομικά, δεν ισχύει νομικά, ότι υπάρχουν τεμπέληδες συνδικαλιστές οι οποίοι θέλουν να μην δουλεύουν και να πληρώνονται, χρησιμοποιούντας, λέει, όχι τον νόμο. Θα θυμίσω τους τούτο, ότι μέλος, όταν είσαι μέλος της διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος της ΓΕΣΕΕ, ο νόμος σε καλύπτει, αυτό που καλύπτει δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σου, να προσφέρεις συνδικαλιστικές εργασίες και όχι να είσαι στο εργοστάσιο. Άρα ποιο είναι το παράνομο? Ο συνάδελφος Γιάννης Νικολής είναι μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ? Πού πρέπει να είναι?
να δουλεύει ή να είναι έξω. Από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι στα συνδικαλιστικά του καθήκοντα, είναι εκεί. Άρα, ψέμα. Ο ομιλών Γιάννης Φραγκίδης, πρόεδρος του Σωματείου αλλά και πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ό,τι ορίζει ο νόμος. Προσωπικά είμαι κάθε μέρα εδώ. Για λόγους δικούς μου, για λόγους, δεν έχει σημασία. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και κάνουμε χρήση του νόμου. Τι θέλουν όμως? Θέλουν να μην υπάρχουν. Θέλουν να μην υπάρχει σωματείο, να μην υπάρχει μέσα οργανωμένη δύναμη, γιατί θέλουν να εφαρμόσουν άνομα προγράμματα. Θέλουν να εφαρμόσουν και να παίρνουν συναδέλφους. Δεν έχουμε τίποτα με τους συναδέλφους που τους κάνουν πρόσληψη ή που έρχονται και δουλεύουν προς Θεού. Θέλουν όμως να παίρνουν συναδέλφους με 2 και 3 μήνες σύμβαση, με ατομικές συμβάσεις, να φέρνουν ενδεχομένως, το τονίζω ενδεχομένως, 10 να δουλεύουν και να προσλαμβάνουν τους 5, παρανομώντας έτσι και από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει μέσα σωματείο ούτε καμία επιτροπή εργαζομένων να μπορούν και να κάνουν ό,τι θέλουν, να δουλεύουν με, θα έλεγα, 2 μέρες τη βδομάδα και 3 μέρες τη βδομάδα, να τους διακόπτουν τις άδειες όποτε θέλουν, με λίγα λόγια να μην υπάρχει μέσα οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και να θερίζουν και να νομίζουν όπως θέλουν αυτοί και να μας βάζουν να χορεύουμε στο ρυθμό που τα δικά τους τα μπούρλα θα χτυπούν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Έχουμε και τη δύναμη και τη δυναμική και τη γνώση. Έχουμε και το επιστημονικό προσωπικό, είτε λέγονται δικηγόροι, είτε λέγονται εργατολόγοι, είτε λέγονται τεχνικοί σύμβουλοι και της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου και του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, αλλά και όλων όσων είναι δίπλα μας, να μας στηρίξουν, να μας υποστηρίξουν, και είμαστε αποφασισμένοι. Και στέλνω ένα μήνυμα με αυτό, ότι παίρνουν πίσω τους απολυμμένους. Καθόμαστε, υπογράφουμε μια συλλογική σύμβαση η οποία να εκφράζει την ιστορία της Μαλαματίνας και του Σωματείου και του κλάδου των εμφιαλωμένων ποτών, και όπως τους έχω πει κατάμουτρα, μαζί στην κορυφή. Χωρίς εμάς ούτε μπουκάλι έξω.